σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφρίας, όπου σε πολύ λίγο ξεκινάει αναμέτρηση ανάμεσα σε Kter Steels και Los Angeles Fakers για την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League. Το παιχνίδι ξεκίνησε και οι φιλοξενούμενοι έχουν την πρώτη επίθεση στα δικά τους χέρια. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ξεκινούν με Αντωνάκη, Ευθυμίου, Μαυρακάκη, Φωτεινό και Λουκαίτη στην πρώτη πεντάδα, ενώ από την άλλη για τους γηπεδούχους έχουμε Αρκουμάνη, Γαλάνη, Μαλιούκι, Φακίτσα και Γκάτσο στους πρώτους πέντε. Ένα τρίποδο τώρα από τον Αντωνάκη και εύστοχο για να ανοίξει το σκορ εκείνος. Πρώτη εύστοχη πόντι από μακριά για τους φιλοξενούμενους. Στην επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι αναζητώντας τους πρώτους πόντους. Λίγο να γίνει το κλέψιμο, μάχη εκεί για την διεκδίκηση. Κατοχή είναι για τους Steels. 7 δευτερόλεπτα στην διάθεση των γηπεδούχων. Γκάτσος. Πέρασε η... δεν πέρασε η πάση του Φακίτσα. Φωτεινός. Κατοχή με τον Μαυρακάκη. Και πάλι πάρα στην χέρια του Φωτεινού. Ακόμα ένα τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Ευθυμίου. Δεύτερη ευκαιρία όμως τον Λουκαίτη. Και αυτός θα γράψει το 0-5. Βρίσκουν σκορ και πάλι φιλοξενούμενοι με τη δεύτερη ευκαιρία του Λουκαίτη. Ένα δίποντο άστοχο από τον Αρκουμάνη. Φωτεινός κατεβάζει για τους άσπρους. Γιατί σε αρκετά μέτρα αυτή στη γωνία. Γυρίζει μπαλά στην περιφέρεια, Φωτεινό στα 10. Υψώνει, δεν σκοράρει. Και καθαρίζει τελικά ο Γκάτσος. Τρέχει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει ο ίδιος τη φάση ο Γαλάνης. Ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Και ο Λουκαίτης τώρα αφήνει στον Μαυρακάκη. Φωτεινός ζήτησε και πήρε ο Ευθυμίου. Είναι και πάλι στον Φωτεινό, εκτελεί για 3. Μάχη για το rebound, κερδισμένοι οι Los Angeles Fakers. Και τώρα η μπάλα κουμπάει στα χέρια του Ευθυμίου. Έκανε το κόψιμο Λουκαίτης, άφησε χέρι με χέρι στον Αντωνάκη, πήρε το φάουλ αυτός. Και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Πρώτος βόλης στο μάτς για τον Ευθυμίου. Γαλάνης, Γκάτσος γυρίζει με το δεξί. Με ευκαιρία με Γαλάνη, ούτε τώρα θα μπορέσουν να ανοίξουν το λογαριασμό οι γηπεδούχοι. Δεν θα το κάνει ούτε ο Φακίτσας. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για τους Kter Steels. Παραμένουν στο 0 οι γηπεδούχοι. Φωτεινός. Μαυρακάκης. Ωραία, θα αφήσει την κατάλληλη στιγμή στον Ευθυμίου. Εκείνος όμως θα σπαταλήσει την προσπάθεια. Θα πάει στράφη έτσι ασίστ. Ένα σούτ άστοχο τώρα και πάλι από τους γηπεδούχους.
Ανεβάζει ταχύτητα ο Αντωνάκης. Έχει ως την άλλη πλευρά, δεν θα τελειώσει καλά. Και νέα ευκαιρία για τον ίδιο, αυτή τη φορά θα σκοράρει για το 0-9. Γαλάνης τώρα κατεβάζει. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των γηπεδούχων. Συνέχεια στην δράση μετά το time out των γηπεδούχων, οι οποίοι δεν έχουν μπει καλά στο παιχνίδι, παραμένουν στο 0 και έχουν επιτρέψει έτσι στους αντιπάλους να φτιάξουν ένα σερί. Το 0-8 βρισκόμαστε αυτή την στιγμή. Τρίτη προσπάθεια ο Γαλάνης, θα πάρει για το φάουλ και θα πάει και στη γραμμή. Και έχουμε και αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Πλουμής πατάει παρκέ. Να δεις λοιπόν και ο πρώτος πόντος. Δύο βολές για το 2-8. Διαχείρος Γαλάνη λοιπόν, έρχονται οι πρώτοι πόντοι για τους γηπεδούχους μετά από 4,5 λεπτά παιχνιδιού. Λουκαίτης, Πυροφωτεινός, έπαιξε με τον Μαυρακάκη. Ωραία, θα αφήσει την πάσα στον Λουκαίτη, δεν μπορεί να την κάνει ασύστη εκείνος. Ακόμη πάσα που πάει στράφη από τον ακόμη μια πάση του Μαυρακάκη που πάει στράφη βασικά. Λουμής. Πήρε ο Φακίτσας. Ψάχνει λίγο χώρο ο Κωνσταντινάκος. Αυτό καλάθι, τον Αντωνάκη και για τρίποντο μάλιστα. 2-11 η κυριαρχία των φιλοξενούμενων συνεχίζεται. Πλουμής ζήτησε και πήρε ο Καλομύρης. Και πάλι θα παίξει με τον Πλουμή. Αναζητήσει παίκτη με ρίσκο η πάσα. 4-3 θα δεχτεί το φάουλο παίκτη των γηπεδούχων. Και έχουμε νέες βολές ενώ ο Γκάτσος θα επιστρέψει. Ο Ευθυμίου κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Καλομύρης θα επαναφέρει. Γατσός. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια. Ευθυμίου σε δεύτερο χρόνο μαζεύει. 4 και 10 ακόμα για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Και ο Φουτινός κατεβάζει. Μαυρακάκης. Πάσα του Ευθυμίου έξω. Φωτεινός θα εκτελέσει, όχι καλά. Τώρα θέλουν να φύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά η μπλε. Χάθηκε η κατοχή.
σκοτεινός για δύο αυτή τη φορά. Βρίσκει και πάλι σίδερο, ψηλότερα όμως θα μαζέψει την μπάλα ο Μουρτζούνης. Αυτόν θα πάει και πάλι. Μαυρακάκης, Τζαντζαλής. Σκοτεινός. Δεν έκανε καλή υποδοχή. Καλομήρης βγήκε ωραία μπροστά από τον αντιπαλό του και έκλεψε και αφήνει και στον Γκάτσο. Δεν θα πέρασε η πάσα του. Συνεχόμενα λάθη από τους Στυλς. Σκοτεινός. Έπεσε πάνω του. Ο παίκτης των γηπέδου φουλ έκανε το φουλ που είναι το τέταρτο. Με γκρέμις πέρασε το μάτς. Τώρα έχουμε αλλαγή και για τους Fakers. Ο Τσέντα πέρασε στο παιχνίδι. Άστοχο το τρίποντο του Μαυρακάκη. Τσέντα μαζεύει. Θα παίξει με τον Τζαντζαλή. Ωραία, αυτός θα τροφοδοτεί στο Μουρτζούνι. Έκανε καλή κίνηση. Δεν ήρθε το καλάθι. Παραμένει το 2-11. Κάτσος πάει μόνος μέχρι την άλλη πλευρά. Θα στοχίσει. Ευθυνού ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Μουρτζούνι και έτσι με τη σειρά του στον Τζαντζαλή για να κατεβάσει. Τζαντζαλής, Τσέντα στα αριστερά. Πήρε ο Τζαντζαλής, έχει 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να εκτελέσει τώρα, αυτό θα κάνει ανάμεσα από δύο παίχτες σε κανέρ γκολ. Και έτσι περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Τσίπτσας και Λάπας πέρασαν στο παρκέ για τους εκτέας στυλς. Από την άλλη έχουμε τον Ριζάδη στο παρκέ και το 4 τον Καράμουστο, ο οποίος τώρα θα κλέψει. Πολλά τα λάθη από τους γηπεδούχους. Την επίθεση φαίνεται να έχουν μεγάλο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Κολλημένοι στους δύο πόντους έχουν μείνει. Εδώ έκλεψε ο Καλομήρης. Ο ίδιος θα περάσει το κέντρο. Και πάλι Καλομήρης. Πάει από τα δεξιά, κλείστηκε από δύο Γκάτσος με χώρο. Δεν θα κάνει καλή εκτέλεση, σπράει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Τζαντζαλής, Ριζάδης, χωρίς καλή ισορροπία, θα στοχίσει. Και θα γίνει το φόλ τώρα επάνω στον Γαλάνη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, Γαλάνης κατεβάζει. Κάτσος γύρισε με το δεξί, ωραία. 4-11. Μετά από αρκετή ώρα βρίσκουν τον δρόμο προς τον αντίπαλο καλάθι γηπεδούχοι. Ξεκολλούν και από το 2. Γαλάνης και Κάτσος μέχρι στιγμής η μοναδική που μου καταφέρει να βρουν σκορ. Τζαντζαλής θα το πάρει όλο ανενόχλητος και θα το βάλει κιόλας. 4-14. 5-4 ακόμα. Γαλάνης σηκώνεται για 3 από την κορυφή. Καλομήρης μπήκε στην πορεία της μπάλας. Το rebound θα καταλήξει στον Καλομήρη. Νέα επίθεση έτσι για τους μπλε. Ένα δίποδο τώρα του Λάπα. Κοντό το σουτ. Κάτσος ανάποδο layup. Σκοράρι, παίρνει και το φάουλ. Προσπαθεί να δώσει, να δώσει όθηση τώρα στην ομάδα του Κάτσος. Σκοράρει ξανά και έχει την ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Αν ευστοχίσει και από την γραμμή των βολών. Θα χάσει τη βολή του. Ριζάδης είναι εκεί για να μαζέψει. Καραμούστος. Τέντα από κοντά, όχι. Νέα επίθεση 12 δευτερόλεπτων τώρα. Καλομήρης τσεκάρει το ρολόι. Καλομήρης κρατάει στα 5.
τρίποντο από τον Σίπτσα, άστοχο, και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ το 6-14. Ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος εδώ στο Κλειστό της Ζωφρίας. Εκτέα στήλης ο Σάμπελες Φέικερς 6-14. Με τους φιλοξενούμενους να κάνουν ένα καλύτερο ξεκίνημα στο μάτς. Να φτιάχνουν ένα σερί 0-8. Στην συνέχεια ο Γκάτς προσπάθησε λίγο να ξυπνήσει την ομάδα του. Έριξε την διαφορά στους 8 πλέον. Στο παρκή και ο Αρκουμάνης τώρα. Για τους γηπεδούχους. Σέντα, Ταντζαλής, Σπυροκαραμούστος. Ριζάρης έπαιξε με τον Μουρτζούνη στο έδαφος. Ο Καραμούστος έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης χωρίς να προλάβουν να εκτελέσουν οι άσπροι. Βελτίωσαν εδώ την άμυνα τους οι γηπεδούχοι. Έκλεισαν τους διαδρόμους, δεν επέτρεψαν κάποιο σουτ. Παραμένει το 6-14 με τον Γαλάνη τώρα να κατεβάζει. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Τσέντα, έχει γίνει πάνω στον Μαλίκη. Και έχουμε και βολές κιόλας. Μαλίκης κάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Καλομήρης μένει εκεί για να πιέσει. Παίρνει ο Τεντελής. Το Τσέντα τώρα. Καραμούστος, Ριτζάδης. Ζητάει ο Καραμούστος, ο Τεντελής κρατάει. Μια προσπίση του Ριτζάδη στα 4 δευτερόλεπτα σηκώνεται. Είναι άστοχο το σούτ, ο ίδιος όμως μάζεψε. Επιχείρησε και πάλι να εκτελέσει. Και τρίτο επιθετικό rebound, φάουλ επάνω στον Μουρτζούνη. Διαμαρτύρεται ο Καλομήρης ότι έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Διαφωνούν οι διαιτητές, είναι ήδη στημένο στην γραμμή ο Μουρτζούνης. Έξω η πρώτη. Και τεχνική ποινή τώρα στον Καλομήρη, ο οποίος συνέχισε να διαμαρτύρεται. Και θα περάσει εκτός. Τώρα ο Καλομήρης, για να μπει στην θέση του ο Κάτσος. Έξω βολή της τεχνικής ποινής και τώρα θα πάει στην γραμμή και πάλι ο Μουρτζούνης. Και τώρα θα φύγει ο Καλομήρης, θα μπει στην θέση του ο Κάτσος. Θα τη χάσει, έχει πατήσει ωστόσο έξω ο Καραμούστος. Μπάλα για τους μπλε. Γαλάνης θέλησε να συνεργαστεί και πάλι με εκείνον ο Νεγρέμης. Όχι, ο Αρκουμάνης, θα με συγχωρείτε. Δεν πέρασε όμως η πάσα. Τσέντα για τους άσπρους. Είδε την κίνηση του Καραμούστου. Ριτζάδης, Ταντζαλής. Γυρίζει, αφήνει έξω 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα τρίποντο χωρίς κάποια πίεση για τον Ριτζάδη, αλλά και χωρίς αποτέλεσμα. Μαλιούκης.
στέκεται, το θέλει αυτό το σουτ, θα κάνει airball όμως και θα βάζει και με τον εαυτό του. Ο Δαμίας τώρα, όπως και ο Ευθυμίου, θα περάσουν και πάλι στο μάτς. Βασικά ο Δαμία είναι η πρώτη φορά που πατάει παρκέ. Ο Ευθυμίου επιστρέφει. Τσέτα δίνει συνέχεια στο μάτς. Έχει μπροστά τον Γαλάνη. Δαμίας. Πέρασαν άμεσα από δύο. Φεύγει για λίγο η μπάλα και στην τρίπλα. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Πανέφερε ο Φακίτσας. 7,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Αλκουμάνης. Κάτσος με πλάτη. Έχει τον Δαμία πάνω του, θα σηκωθεί για δύο. Η μπάλα για ποιον είναι, για τους γηπεδούχους, λέει ο διαιτητής. 7 δευτερόλεπτα τώρα στην διάθεση των Xter Steels. Δεν έγινε καλά η επαναφορά όμως. Και είναι ο λάθος εδώ από τον Φακίτσα. Τσέντα. Και τώρα Ριζάδης με χώρο για να πλησιάσει, θα στοχίσει. Ακόμα δεν έχουμε δει καλά στη δεύτερη περίοδο. Με το 6-14 τελειώσαμε την πρώτη. Στο 6-14 βρισκόμαστε και μετά το πέρας των 3 λεπτών. Την αποδολή από τώρα του Γκάτσου. Εδώ τώρα θα βρεθεί η λύση. Τσέντα. Θα χάσει. Και πάλι στην επίθεση γρήγορα γρήγορα η μπλε. Γαλάνης πάει από τα δεξιά, υπάρχει φάουλ. Αντωνάκης. Επέστρεψε στο μάτς τώρα για τους άσπρους. Μάτς τώρα για την δεύτερη. Και θα μπει ούτε αυτή. Τονάκης. Τσέντα. Για δύο. Δεν θα βρει τους πρώτους του πόντους. Μαλιούκης. Ψήφισε για τον Γκάτσο. Κλείθηκε από δύο. Ψάχνει λύση. Και θα κάνει βήματα. Έπιασε το πόδο η παγίδα των Fakers. Και έχουμε και την αλλαγή τώρα για τους γηπεδούχους. Ο Μαλιούκης θα βγει στην θέση του, ο Κωνσταντινάκος. Ευθυμίου από κοντά, ούτε τώρα. Για στοχεία, καλά κρατή. 6-14 το σκορ. Τελευταία 6 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Κατσός. Θα πάρει από κοντά τώρα. Θα μπει πάρα στο καλάθι. 8-14. Αντωνάκης. Φύνει έξω τσέντα. Τεριζάδης για 3 μέσα. 8-17. Είναι νέα. Πλέον οι Los Angeles Fakers προσπαθούν να πλησιάσουν οι γηπεδούς και δεν καταφέρει όμως να ρίξουν την απόσταση. Αντιθέτως αυτή μεγάλωσε με το τρίποντο. Κακή πάση εδώ από τον Αρκουμάνη. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Ντονάκης. Δεν θα μπει πάρα στο καλάθι. Αρκουμάνης τώρα για τους Steels. Παρακατέληξε στον Κάτσο, εκείνος σκόραρε. 10-17. Σε αυτά πλέον η διαφορά. Τσέντα για 3. Αλλά στο σίδερο. Μουσική.
και διακοπή τώρα για time out. Το σκορ 4-40 στο ρολόι για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Αρκουμάνης εκεί κράτησε την ισορροπία του, βρήκε και την πάσα. Θα τα γλιτώσουν ωστόσο το λάθος οι Steels. Δαμίας αφήνει στον Φωτεινό. Πήρε ο Μαυρακάκης. Τον ακολουθεί ο Φακίτσας. Τον Άκης. Δαμία στην κορυφή. Είδε την κίνηση του Μαυρακάκη. Κολλέει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Πολύ καλή άμυνα από τους μπλε. Που αφήνουν τώρα με μόλις 5 δευτερόλεπτα τους Fakers. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ στην επίθεση του Ιάσπρη. Ο Αντωνάκης θα πάρει τα 3 και θα εκτελέσει κιόλας μπροστά από το κέντρο. Δεν ήταν άσχημο το σουτ, καλό μένεις εκεί σε καλύτερη θέση. Παίνει στον Αρκουμάνη. Αρκουμάνης, ύψος ωραία για το Φακίτσα, την κατάλαβα την πάσα όμως Ευθυμίου. Κωνσταντινάκος στον Αρκουμάνη, τώρα θα συνεργαστεί με τον Φακίτσα, αυτός από κοντά δεν μπορεί. Θετικό rebound, ευκαιρία Γαλάνης για 2, όχι. Ούτε τώρα, παραμένει το 10-17. Δαμίας. Και τώρα ο Μαυρακάκης πέρασε ανάμεσα από δύο. Του έγινε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Φακίτσας. Τρία δύο πλέον τα ομαδικά. Δαμίας. Κρατάει στα 7. Μαυρακάκης από ένα σημείο που του αρέσει να εκτελεί. Αστοχή, αλλά έχουμε επιθετικό rebound του Ευθυμίου και είδε για τον Φωτεινό. Δαμίας και πάλι Ευθυμίου. Θα το πάρει και αυτό στο σούτ, είναι αρκετό υψός, η μπάλα στο σίδερο. Πέδαφος εκεί δύο παίχτες, διεκδικούν την μπάλα, Μαυρακάκης και Φακίτσας. Κατοχή για τους εκτέρους στήλους. Τώρα για τους γηπεδούχους. Ανέφεραν και Γαλάνης. Φτιάχνει την επίθεση. Πάλι μακριά από την μπάλα. Το έχει κάνει ο Μαυρακάκης και είναι και το τρίτο για τους Los Angeles Fakers. Και προς τα μέσα ο Γαλάνης. Θα κάνει βήματα όμως. Ενεργέψει το Γαλάθι. Ο Μαυρακάκης δίνει συνέχεια στο μάτς και ο Φωτεινός κατεβάζει. Μίας. Πάει από τα αριστερά εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία, παίρνει το φάουλ από τον Γαλάνη και φτάνε έτσι και τα πέντε ομαδικά πλέον οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό έχουμε και βολές για τον Δαμία. Φάνε αυτό στην πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 10-18. Γαλάνης, ωραία, αλλάζει κατεύθυνση. Πάσα του θα φτάσει στον Γκάτσο και αυτός με το ένα χέρι θα τελειώσει την φάση για το 12-18, ωραία δημιουργία εδώ από τον Γαλάνη.
και μειώνει στους 6 πλέον η μπλε. Αμίας, δεν κράτησε ο Θήμιου. Γαλάνης, παίρνει στην άλλη πλευρά, στέκεται στον αέρα. Γκάτσος προσπαθεί, γραπώνει την μπάλα. Θα φτιάξει χώρο για τον εαυτό του, θα κερδίσει όμως τελικά και το φάουλ από τον Εφημίου. Τέταρτο ομαδικό για τους άσπρους, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Παραμένει το 12-18. Και τώρα 13-18. Πάει προς τα μέσα σε μια δική του προσπάθεια. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο τώρα οι γηπεδούχοι. Γαλάνης πιέζεται, κρατάει ωστόσο. Μαγικότητα στον Δαμία, συγκρατεί. Γυρίζει όλα, θα τα κάνει μόνος του. Απίστευτο καλάθι. 15-18 εδώ, ο Γαλάνης δεν έβλεπε κανέναν. Σηκώθηκε, πήρε και το φάουλ, σκόραρε κιόλας. Και έχει την ευκαιρία να φέρει την διαφορά στο δίποντο. Από το 10-18 έχει κάνει ένα σερί 5-0 η γηπεδούχη. Μπορεί να γίνει και 6-0 αν ευθεχίσει στη βολή του. Ο Γαλάνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί μέχρι στιγμής σε αυτή την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Χάνει όμως τη βολή. Και τώρα θα παίξουμε μια γρήγορη πάσα η άσπρη και θα έρθει και το γρήγορο καλάθι από τον Αντωνάκη. 15-20, έρχεσαν στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Γαλάνης. Έγινε το κλέψιμο Αντωνάκης και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο, 15-22. Δύο συνεχόμενα καλάθια του Αντωνάκη, ο οποίος τρέχει στην άλλη πλευρά. Διαφορά σε 7. Καλομύρης. Και ο Γαλάνης εκτέλεσε για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. 45 δεύτερα ακόμα για το ημίχρονο. Φωτεινός. Πέρασε. Ύψωσε και σκόραρε. Πάρα πολύ ωραία η κίνηση. 15-24. Με ένα δικό του σερί τώρα ξεφεύγουν οι Άμπελες Φέικερς στο σύν 9. Από μία επίσης λογικά για τις δύο ομάδες. Φωτεινός θα κλέψει, όχι, κρατάει ο Καλομύρης. 10 δεύτερα ακόμα για τους πλέον. Ζήτησε, πήρε και εκτέλεσε ο Λάπας. Δεν το έβαλε. Και πάλι έπαιξαν με μια μακρινή πάσα οι άσπροι. Αντωνάκης από κοντά δεν μπορεί. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4. Φωτεινός στα 3. Πρέπει να εκτελέσει τώρα, το καταλαβαίνει και σκοράρει! Από το σπίτι του θα το βάλει ο Φωτεινός. Buzzer beater εδώ, εκπληκτικό καλάθι, με το οποίο τελειώνει η δεύτερη περίοδος και με τους Los Angeles Lakers πλέον να προηγούνται 15-27. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Hector Steels και Los Angeles Fakers. Και με ένα σερί τους στα τελειώματα της δεύτερης περίοδου και με ένα buzzer beater επίσης του Φωτεινού, οι άσπροι έχουν καταφέρει να ανακτήσουν ένα προβάδισμα 12 πόντων. Το οποίο δεν θα αυξηθεί τώρα από την προσπάθεια του Μαυρακάκη. Λουκαΐτης άσε στον Φωτεινό, πρόλαβε αυτός να εκτελέσει πριν τελειώσει ο χρόνος. Κρατάει ο Αντωνάκης, κοιτάει και πάλι ο Φωτεινός. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσει να βρει κάποια πάσα, αλλά εκεί δεν βρισκόταν κανένας. Συνέχεια τώρα με Αρκουμάνη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι και αυτοί έφτιαξαν ένα σερί
τις αρχές της δεύτερης περίοδου και πλησίασαν κιόλας στο 13-18, στο 15-18 με συγχωρείτε. Ωστόσο είχαν απάντηση οι άσπροι, οι οποίοι θα σκοράρουν τώρα και το 15-29. Στο συν 14 πλέον η διαφορά, νομίζω είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα στο παιχνίδι. Γκάτσος από τα αριστερά δεν έβαλε πολύ δύναμη. Πακίτσας είναι αυτός που ακούμπησε τελευταίος, καθώς έξυπνα ο Μαυρακάκης πέταξε την μπάλα στο σώμα του και κέρδισε την κατοχή για την ομάδα του. Τζατζαλής μένει ψηλά για να πιέσει ο Σιπτσάς. Αντωνάκης, είδε την κίνηση του Φωτεινού. Πακίτσας είναι μπροστά του. Φωτεινός θέλει να περάσει. Παύλος στο χέρι του αντικανονικά ο παίκτης των γηπεδούχων. Και έχουμε αλλαγή τώρα για τους μπλε. Πακίτσας περνάει εκτός. Στην θέση του ο Λάπας. Τζατζαλής. Όχι, με συγχωρείτε. Ναι, ο Τζατζαλής ήταν. Αλλά τον είδα. Αντωνάκης, προσποίηση. 2 δευτερόλεπτα, 1. Δεν προλάβω ο Μαυρακάκης. Δεν έφυγε πάλι η κέρα από τα χέρια του. Δεν αλλάζει το 15-29. Καλομύρης αφήνει στον Αρκουμάνη να κατεβάσει. Εγρέμης, έγινε το λάθος. Φωτεινός. Αντωνάκης δεν θα διστάσει να πάρει το τρίποντο. Αναπηδάει μπάλα, καταλήγει εκτός. Μαυρακάκης όμως ανανεώνει και ζητάει ο Τζατζαλής για να ηρεμήσει τώρα την επίθεση. Διεισδύει, βρήκε το διάδρομο. Η πάσα όμως δυσκολεύει τον Αντωνάκη. Κατοχή για τους άσπρους και τώρα ο Μαυρακάκης θα δεχτεί την τεχνική ποινή. Αυτός μίλησε κάπως έντονα εκεί με τον αντίπαλό του. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα για να εκτελέσουν μια βολή τους οι γηπεδούχοι. Ο Αρκουμάνης θα αναλάβει. Χαμένη βολή και απομένουν 2 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Fakers. Ο Τζατζαλής θα πάρει, θα εκτελέσει κιόλας ανενόχλητο. Στάψαν πάρα πολύ χώρο οι γηπεδούχοι και τους τιμώρησε. 15-32. Του το έκαναν πολύ εύκολο εδώ οι Steels. Η διαφορά ανεβαίνει. Αρκουμάνης. Λάπας από κοντά δεν μπορεί. Και τώρα Τζατζαλής έχει φύγει μπροστά ο Αντωνάκης. Θα πάρει, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. 15-34 τόσο απλά. Διαφορά πλέον στο σύν 19. Αρκουμάνης. Κοντά του ο Γκάτσος. Κάνει την κίνηση ο Καλομύρης και πάλι Αρκουμάνης. Αυτός θα εκτελέσει ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Παλεύει για το επιθετικό Λάπας, ο οποίος θα το πάρει κιόλας. Κάτω σε μια δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα. Φωτεινός. Θα να χτυπήσουν και πάλι γρήγορα οι άσπροι. Αντωνάκης με τα αριστερό χέρι αυτή τη φορά. 15-36. Αντωνάκης έχει γίνει στόχος εκεί για τους ευνηδιασμούς των Los Angeles Fakers. Κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Πλέον η διαφορά εκτοξεύεται στο 21. Κάτσος γυρίζει. Δεν θα μπορέσει να πετύχει το πρώτο καλάθι των Steel στην τρίτη περίοδο. Φωτεινός. Μαυρακάκης, Τζατζαλής. Πάει κοντά του Λουκαΐτης για να του δώσει το screen. Περιμένω ένα φάουλ εδώ από τον Τζατζαλή, το έχει κάνει ο Κάτσος. Ενώ τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές, Γαλάνης και Κωνσταντινάκος.
Παίρνει στο μάτσαρα για τους μπλε, ενώ από την άλλη είχε επιστρέψει ο Δαμίας. Και ο Φακίτσα στο μάτς για τους γηπεδούχους. Αλλά έχουν μείνει με 6 παίκτες οι μπλε. Γι' αυτό και υπήρξε και τεχνική ποινή, δεν το είχαν αντιληφθεί. Καμπή βολή, είναι Λουκαΐτη. 15-37. Κάτσος. Κωνσταντινάκος. Πήρε ο Αρκουμάνης, εκτέλεσε από την κορυφή. Το rebound στα χέρια του Τζαντζάλη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Τον Κωνσταντινάκο, ο οποίος θα παραδέχεται αμέσως. Αλλαγές τώρα και για τους άσπρους. Ριζάδης και Καραμούστος πέρασαν στο μάτς. Δαμίας, Λουκαΐτης, σας έξω. Τζαντζαλής, ίσως ωραία για τον συμπαίκτη του. Λουκαΐτης έχει βρεθεί κατά την αντίπαλη ρακέτα και εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση για το 15-39. 0-12 παρακαλώ, το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής, στην οποία έχουμε λιανίσει το πρώτο 5 λεπτό. Δυσκολεύονται πάρα πολύ επιθετικά οι γηπεδούχοι. Κάτι που αποδεικνύει και το γεγονός ότι δεν έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής. Τώρα θα έχει ευκαιρία να το κάνει ο Γαλάνης. Αλλά χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη τελικά, 16-39. Ο ίδιος το είχε κάνει και στα πρώτα λεπτά, όταν είχαν χρειαστεί το πρώτο του σκόντο. Η γηπεδούση, αυτός θα το κάνει και τώρα. Θα σπάσει το ρόδι στην τρίτη περίοδο, αλλά θα έρθει γρήγορα η απάντηση για το 16-41. Γαλάνης. Αρκουμάνης, θα έχει κοντά του ο Μαλιούκης, τώρα θα πάρει. Θέλησε να παίξει και πάλι με τον Αρκουμάνη, έκλεισε καλά εδώ όμως η άμυνα των Fakers. Ριζάδης περιμένει και τους συμπαίκτες του. Καραμούστος, πήρε ο Τζαντζαλής. Θα εκτελέσει κιόλας με πίεση, μπαλά θα καταλήξει airball. Και έχουμε αλλαγές. Για τους Fakers όχι, έχουμε για time out. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. 16-41 υπερθυμίζω το σκορ. Τενταδό πίεση, έκλεψε κιόλας, 3 με 1 τώρα στην επίθεση οι Fakers. Ριζάδης άφησε ωραία στον Δαμία και αυτός θα εκτελέσει για το 16-43. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο παίκτης των γηπεδούχων, ο μοναδικός παίκτης των γηπεδούχων, ο οποίος είχε επιστρέψει, ο Γαλάνης νομίζω πρέπει να ήταν. Κάτσος γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, δεν ευστοχεί. Μια σκατεβάζει, αφήνει στον τσέντα. Ριζάδης από την κορυφή, εκτελεί για 3-16-46. Στρογγυλά στο συν 30 πλέον οι Los Angeles Fakers, οι οποίοι πρωταγωνιστούν απολύτως. Ο Σαντινάκος, Ακίτας, καστή πάσα η οποία δεν θα περάσει. Ένα λάθος μετά το άλλο εδώ για τους Εκτέα Στυλς.
Τέτα δεν βιάζεται. Τώρα θα παίξει με τον Δαμία, χαμηλά αυτός. Προσπάθησε να αφήσει για τον Μουρτζούνη, τον δυσκόλεψε αρκετά όμως αυτή η πάσα. Γαλάνης. Προσπαθεί να πάει από τα αριστερά, ωραία, χωρίς να κοιτάει αυτή στον Φακίτσα. Δεν ξέρω αν ήταν πάσα ισούτ αυτό. Τόσο έγινε το κλέψιμο, Ριζάδης. Κατέβασε τα χέρια του εκεί ο Κωνσταντινάκος και στείλει τον αντίπαλό του στην γραμμή για δύο βολές. Ο Λάπας τώρα και πάτησε το μάτς. Επιστρέφει και ο Σίπτας. Δύο βολές, 16-48, πλέον το σκορ. Γκάτσος, Σίπτσας. Γκάτσος, πιέζεται αρκετά. Ήρθες ωραία για τον Γαλάνη, αυτός εκτέλεσε κατευθείαν, πολύ ωραίο καλάθι εδώ. Για το 18-48. Τέτα. Από το πλάι δεν μπορεί ο Καραμούστος. Διεκδίκησε και μαζί με τον Λάπα. Βρήκε την πάση αυτή για τον Γκάτσο. Γκάτσος κατεβάζει, αφήνει στον Γαλάνη. Γαλάνη σηκώνεται για δύο. Αστοχή αυτή τη φορά. Ριζάζει και φεύγει. Τέτα. Και τώρα Δαμίας. Ρίχνει ταχύτητα εκείνος. Μια οργανωμένη επίθεση για τους άσπρους. Τσέντα ωραία προσποίηση. Πήρε το σουτ στην συνέχεια, δεν το έβαλε. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να ανοίξει λογαριασμό. Τσέντα θα το κάνει τώρα, όχι. Είχε μεγάλη ευκαιρία, δεν τα κατάφερε. Έχει τώρα να πιέσει. Κατεβάζει ο Γκάτσος. Θα πάρει μια γρήγορη προσπάθεια. Και πάλι βάλα στα χέρια του και έχουμε φάουλ από τον Ριζάδη. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους άσπρους, έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Γαλάνης για τρεις. Και τώρα Ριζάδης. Δαμίας. Δαμίας κρατάει, βρήκε τον Τσέντα που έφυγε και πάλι στην περιφέρεια. Θα πάρει ξανά, αλλά θα του κλέψει την μπάλα ο Φακίτσας. Και παίρνει στην άλλη πλευρά ο Φακίτσας. Δεν πάτησε καλά, υπάρχει όμως φάουλ από τον Τσέντα. Στη γραμμή λοιπόν ο Φακίτσας. Μένει πρώτη. Να μπει τα η μπάλα, καταλήγει εκτός καλαθιού και η δεύτερη και στην δεύτερη βολή. Επιμένει ωστόσο, παραμένει στη θέση επίθεση στη μπλε. Να πας. Έβαλε πάρα πολύ δύναμη. Φακίτσα στα 2-1. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει εδώ ο Σίτσας. 23 δευτερόλεπτα τώρα, όλα στην διάθεση των άσπρων. Τέντα. Ωραία το πέρασε από τον Σίτσα. Δίποντο του Δαμία. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, Τέντα με το ένα χέρι, ωραία εδώ η κίνηση για το 18-50, το έψαχνε το καλάθι ο Τσέντα, θα το βρει τώρα και θα κλείσει έτσι η τρίτη περίοδος, 18-50 το σκορ.
Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες στο παρκέ και ξεκίνησε να μετράει τη στροφή και το 4ο δεκάλεπτο. Η απόλυτη κυριαρχία των Los Angeles Lakers συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. 18-50 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Με το επιμέρους σκορ να είναι 3-23 στο 3ο δεκάλεπτο. Μόλις 3 πόντους κατάφεραν να σκοράρουν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι τα βρήκαν σκούρα και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Από την άλλη, Ριζάδης και Ταμίας κράτησαν τον ρυθμό από την πλευρά, στην πλευρά των Los Angeles Lakers, οι οποίοι είναι τώρα και στην επίθεση, με τον Ταμία να βλέπει τις επιλογές του. Μια σκαστή πάσα και τώρα στην γωνία ο Τσέντα για να πάρει το τρίποντο. Μάχη στον αέρα, Τσέντα ξανά από πιο κοντά, θα σκοράρει και πάλι. 18-52. Γαλάνης. Έχουμε βήματα εδώ από τον Μαλιούκη. Στο πρώτο τους μάτς στην πρεμιέρα κόντρα στους Falcons, οι Μπλε είχαν πετύχει 22 πόντους. Την είδαμε 63-22, να δούμε αν θα καταφέρουν να σπάσουν αυτό το πράγμα σήμερα. Ριζάδης αστοχή από μακριά. Ψηλότερα μαζί έχει ο Μαλιούκης και αυτό τον Γαλάνη. Γκάτσος μπαίνει στα δεξιά. Παίζει ωραία με το κορμί του, αφήνει έξω στον Καλομύρη. Τρίποντο εκείνου. Αστοχό. Δεν τα πρόλαβε. Την πάσα του Καραμούστου, όχι τελικά. Γαλάνης. Ζητάει ο Καλομύρης, επιλέγει τον Πλουμή. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα εδώ από τον Καλομύρη. Φωτεινός στο ματς τώρα, όπως και ο Αντωνάκης για τους Los Angeles Lakers. Από την άλλη έχουμε Κωνσταντινάκο, Αρκουμάνη και Λάπα στην πεντάδα τον Μπλε. Πάσα χέρι με χέρι για τον Δαμία. Και στην αδυνατή πλευρά τον Αντωνάκη ο Φωτεινός. Θα πάρει και πάλι ο Αντωνάκης και αυτή τη φορά θα σηκωθεί για 3 και θα το βάλει. 18-55. Γαλάνης. Αρκουμάνης έπαιξε με τον Καλομύρη, ο οποίος ήταν κοντά του. Έχει βάλει στην πλάτη του τον Καραμούστο, αυτός θα κάνει το φάουλ. Το Μουρτζούνι, με συγχωρείτε. Ήρθε και στην κίνηση ο Κωνσταντινάκος, δεν τα κατάφερε. Ταμίας πέρασε. Πάει κατά μέτωπο, να αφήνει τελικά στο πλάι στον Αντωνάκη και αυτός με τη σειρά του τον Φωτεινό για να σηκωθεί απευθείας για 3. Μουρτζούνις μάζεψε, δεν κέρατσε όμως για πολύ. Καλομύρης. Πάει προς τα μέσα με ωραία κίνηση ο Γαλάνης, πολύ όμορφο καλάθι. Έκανε το αεροπλανικό εκεί στον αέρα, μείωσε σε 20-55. Φωτεινός. Προσποίηση από τον Καραμούστο, Αντωνάκης, Δαμίας. Πατάει γραμμή, θα προσποιηθεί τελικά και πάει προς τα μέσα χωρίς φόβο, αλλά αστοχή. Αρκουμάνης, 6 λεπτά ακόμα. Κωνσταντινάκος πάει προς τα μέσα, θα βρεθεί και στο παρκέ, χωρίς φάουλ. Στην γραμμή λοιπόν.
ο παίκτης των Steels. Κάνει την πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Δαμίας. Έχει βγει στην κορυφή ο Θημίου. Θα πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό, αλλά ο Φωτεινός ανανεώνει την επίθεση. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Φωτεινός θα εκτελέσει από εκεί. Ζητάει και σύγχρονο από τους παίκτες του, αλλά είχε αυτοπεποίθηση στο σουτ. Ήθελε να το πάρει, το πήρε, δεν το έβαλε όμως. Συνεχίζουμε. Γαλάνης, έκλεισε ο Φωτεινός. Και φεύγουν γρήγορα μπροστά τώρα τρεις παίκτες των άσπρων. Και τέταρτος τώρα Ευθυμίου. Θα πάει μπροστά μέσα. Δεν πετυχαίνει κάτι καλό. Θα γίνει όμως το νέο λάθος και ξανά λάθος το λάθος. Γαλάνης θα τελειώσει τη φάση, όχι με επιτυχία. Αντωνάκης πάνω κάτω η μπάλα στις τελευταίες φάσεις. Και ξανά ο Αντωνάκης αφήνει στον Φωτεινό. Έχει πατήσει γραμμή εκείνος, πριν όλο πήγαινε να στήσει για να στάρει. Μαυρακάκη και Τζαντζάλης τώρα στο μάτς. Θα πάρουν θέση του Δαμία και του Καράμουστου. Και το Μουρτζούνι, με συγχωρείτε, τους μπερδεύω σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Γαλάνης. Δυσκολεύεται και ο Κωνσταντινάκος να βρεθεί η πάσα τελικά, ενώ ήταν και πεσμένος. Γαλάνης, ωστόσο, ας το έχεις στην συνέχεια και πάλι Κωνσταντινάκος. Για δύο, δεν μπορεί. Υπάρχει φάουλ. Πορτών. Καλομύρη. Και είναι και το τέταρτο δικό του. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά. Μαυρακάκης. Πάσα έξω. Και πάλι Μαυρακάκης σε 9 δευτερόλεπτα. Θέλει να βρει διάδρομο. Φωτεινός. Εξώνει. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Και τώρα Αρκουμάνης. Αλουμύρης. Από τον Φωτεινό, θα σου κάνει το φάουλ και ο Γαλάνης, ο οποίος τον ακολούθησε. Είναι το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, τον Εκτέρ Στήλς. Καλά θέτω από τον Ευθυμίου, 20-57. Αρκουμάνης. Γαλάνης κερδίζει το φάουλ. Τρίτο ομαδικό και για... Τρίτο ομαδικό για τους Los Angeles Lakers. Δύο έχουμε μέχρι στιγμής οι Steals. Έγινε το κλέψιμο και πάλι. Αντωνάκης είδε τον Φωτεινό, του φύγει πάρα μέσα τα χέρια. Θα καταλήξει εκτός, χαμένη ευκαιρία εδώ, χαμένος εμφυλιασμός για τους άσπρους. Εγρέμης. Φακίτσας για δύο, δεν παίρνει το καλάθι. Μαυρακάκης. Μαυρακάκης κρατάει. Ευθυμίου ζητάει ο Τζαντζαλής έξω. Δεν κάνει καλή υποδοχή. Προλαβαίνει το ρολόι, θα κάνει airball. Δεν έπιασε καλά την μπάλα εκεί μετά την πάσα. Και έτσι ξόδεψε και σημαντικό χρόνο πριν εκτελέσει. Θα γίνει η αλλαγή τελικά για τους γηπεδούχους. Ο Γαλάνης αποσύρεται στην θέση του Σίτσας. Το ένα χέρι και ο Αρκουμάνη σημαδεύει σωστά. 22-57.
τελευταίο δίλεπτο και επίσημα τώρα στο μάτς. Ντονάκης για τρεις, όχι. Νεγρέμης δεν παίρνει πάσα το αρχικά, μένει πάνω το Φωτίνος για να πιέσει. Βρέθηκαν στο παρκέ οι δύο παίκτες. Κατοχή είναι για τους Fakers. Ο Βρακάκης. Και πάλι Τζαλής θα το επιχειρήσει από την γωνία. Σημαδεύει σωστά. 22-60. Κάτι λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα στο μάτς. Και οι Los Angeles Fakers έχουν κλειδώσει ήδη εδώ και αρκετή ώρα την δεύτερη νίκη τους στην Development 2 League. Φωτίνος εδώ θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Ούτε όμως ευθύνου θα μπορέσει στην συνέχεια. Φωτίνος θα πάρει. Φαίνει έξω, Μαυρακάκης με φόρα. Τζατζαλής ζητάει την μπάλα για να πάρει και πάλι το τρίποντο. Θα το χάσει αυτή τη φορά, ευθύνου σε καλύτερη θέση. Ντονάκης θα εκτελέσει και αυτός εκτός της ισορροπίας εκεί. Πήγε με φόρα. Σκόραρε ωστόσο 22-62 στο συν 40 πλέον οι Fakers. Ενώ παίζουμε τις τελευταίες φάσεις τώρα στο μάτς. Όπως έλεγα, οι Los Angeles Fakers θα πανηγυρίσουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους. Θα κάνουν το 2-2. Ενώ από την άλλη εκτέρα στήλης ούτε και σε αυτή την αγωνιστική θα καταφέρουν να πάρουν το ροζ του αγώνα. Ο μαρκάριστος εδώ ο Φακίτσας αστοχή. Ρίχνει και ένα κλωτσίδι εκεί στη μπάλα. Βάζει και τα γέλια εκεί. Δεκαπέντε δεύτερα ακόμα, χωρίς σημασία. Φινάλ λοιπόν στο παιχνίδι, Los Angeles Fakers θα επικρατήσουμε 62-22 κόντρα στους Ecter Steels.